Ορκίζομαι ότι θα κάνω την πιο τέλεια πασαρέλα. Ετοιμαστείτε, έρχομαι! Ορκίσου να μην χωρίσουμε. Ποτέ, ποτέ, ποτέ ξανά. Πάμε, κορίτσια. Έχετε πασαρελάρα. Γκοτζά μεταπτυχιακό είναι αυτό. Ίδρωσε για να το πάρει, κοπέλα. Για να δούμε με τι θα ορκιστεί όμως. Γκράντε. Καλέ, ανταποδώστε, σας χαιρετάει. Αφού χαμογελάει η Μαρία, όλα πάνε καλά, ή και όχι. Ραχίκ, πώς σου φαίνεται? Κέλλη μου, υπέρκοψη μέσα στη μονοχρωμία σου. Τα σκουλαρικάκια θα τα ήθελα λίγο πιο μεγάλα, θα ήθελα λίγο παραπάνω λάμψη για αυτή τη ξεχωριστή στιγμή. Υπέροχο το ντεπιές, πολύ ωραίο εκά η πορτοκαλί και μ' αρέσει πάρα πολύ και η κοραλή πορτοκαλί ζώνη σου. Πολύ ωραία πινελιά η τυρκουάζ τσάντα σου, πολύ ωραίος φάκελος δηλαδή. Τα παπούτσια δεν τα πετύχαμε. Είναι λίγο έτσι, πώς να σου το πω, παροχημένη αυτή η επιλογή. Θα προτιμούσα τα σανδάλια που διάλεξε με το χαμηλό τετράγωνο τακούνι, που ήταν σωμών και αυτά και θα ταιριάζαν τέλεια με το σύνολό σου. Έχουμε και δεύτερο μέρος. Αν πώς. Κέλλη, για πες μου τώρα, πώς ένιωσες πάνω στην πασαρέλα? Η πασαρέλα ένιωσα πραγματικά πάρα πολύ ωραία. Δεν το περίμενα ούτε εγώ η ίδια. Το διασκέδασα. Περπάτησα πάνω κάτω, σαν να το έκανα δεν ξέρω κι εγώ πόσο καιρό. Με εξέπληξα. Για να δούμε τώρα το κόστος της έκπληξης αυτής. Η Κέλλη πλήρωσε για το top 58 ευρώ, για το παντελόνι 75, η ζώνη κόστησε 25 ευρώ, οι γόβες 28, η τσάντα 27, τα σκουλαρίκια 20 και τα μαλλιά 10 ευρώ. Συνολικά ξόδεψε 243 ευρώ και της έμειναν 72 αφού έχασε 35 ευρώ στο παιχνίδι των φακέλων.